Είναι, θα διεξαχθεί σήμερα από τις 5 ώρα το απόγευμα και μετά μέχρι τις 10.30 το βράδυ η ημερίδα της εισπύρωσης δημοσιογράφων Δούριος Τύπος. Είναι η παράταξη της αριστεράς στην ΕΣΥΕΑ, στην Ένωση των Συνταχτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας και όχι μόνο βεβαίως πλέον, όλων των δημοσιογράφων. Ενημέρωση και δημοκρατία ο τίτλος, με πολλές και ενδιαφέρουσες παρουσίες και παρουσιάσεις. Θα υπάρξει ένα καλωσόρισμα από τη Γενική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συνταχτών της ΜΜΗ του ΦΕΞΥ και άνοιγμα των εργασιών από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ, τον Σταύρο Καπάκο. Πολλές οι παρεμβάσεις. Παντελής Μπουκάλας, Ευάγγελος Αντώναρος, Γιάννης Χιμπουρόπουλος, Δημήτρης Ψαράς, Νικόλας Λεοντόπουλος, Γιώργος Καρελιάς, Δημήτρης Στούμπος, Μαρία Κομνηνού, Νίκος Ξιδάκης, Μανώλης Κοτάκης, Θάθης Χινάς εδώ από το σταθμό μας, Γιάννης Παντελάκης, Δημήτρης Αλεξόπουλος και Κώστας Ζαφυρόπουλος και Μάχη Νικολάρα, ειδική γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Και θέλω να τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και με τον Δημήτρη Στούμπο, τον δημοσιογράφο βεβαίως και διευθύνοντα σύμβουλο στην Αυγή. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα και σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε. Λοιπόν, η συζήτησή μας γίνεται βεβαίως υπό το πρίσμα πολλών ζητημάτων. Έχουμε αυτήν την, είχαμε και αυτό το ρεπορτάζ και βλέπουμε και τα ντοκουμέντα τα οποία έρχονται από την παρέμβαση, την επέμβαση της αστυνομίας και την επιχείρηση της αστυνομίας στο Κουκάκι, και βεβαίως εδώ παίζει ρόλο και ακριβώς γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι ύψιστο ζήτημα η δημοσιογραφία να ασκείται και να γίνεται με όσο δυνατόν πιο άμεσο τρόπο. Έχουμε όμως την ίδια ώρα και τα θέματα που είχαν να κάνουν με την ενίσχυση του τύπου και το τεράστιο φιάσκο του κυρίου Πέτσα, που πήγε να δώσει ενίσχυση σε εφημερίδες οι οποίες νομίζω κάθε άλλο παρά βοηθούν στην ενημέρωση των πολιτών. Μια εικόνα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που νομίζω βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι και πρέπει να συζητηθούν πράγματα. Για να το πω όσο γίνεται πιο κατανοητά σε όσους μας ακούνε, κυρίως για τους συμπολίτες μας, γιατί το συνάφι το επαγγελματικό κάπως περισσότερα ξέρει και έχει και ευθύνες. Θα αναφερθώ μετά σε αυτό. Ναι. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε σε όλο τον κόσμο είναι ότι με τις λογικές και τα συνθήματα του νόμος και τάξη δεν πρόκειται να βγει απολύτως τίποτα. Ναι. Και κυρίως αυτή η λογική που προσπαθεί να μεταθέσει την όποια συζήτηση και την όποια αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων και των τεράστιων ελλειμμάτων που έχει σήμερα η χώρα μας, ενώ οικονομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά, είναι μόνο ένας αποπροσανατολισμός. Mm-hmm. Βεβαίως ο κάθε ένας από τους συναδέλφους, είτε με την πρωτοβουλία του, είτε με τις ιστοσελίδες, είτε με την όποια παρακολούθηση των θεμάτων με το άμεσο ρεπορτάζ, παραμένει ένα πρωτογενές ζήτημα που βοηθάει το να γίνει μια ουσιαστική δημοσιογραφική κάλυψη. Mm-hmm. Γιατί εδώ έχουμε αρχίσει να έχουμε μια σύγχυση ανάμεσα στο τι είναι δημοσιογραφία και το τι είναι, ας το πω έτσι, μια άμεση επικοινωνία του πολίτη και με τους δημοσιογράφους και με τους συμπολίτες του και τις όποιες άλλες πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι αυτή η συγκυρία, επειδή αναφέρθηκε στα μέσα και στα ζητήματα των μέτρων υποστήριξης του τύπου, ίσως η συγκυρία βοηθάει πολύ περισσότερο τη σημερινή συζήτηση. Για να εξηγήσω ότι την πρωτοβουλία την πήραμε, είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που τη σχεδιάσαμε και την ξεκινήσαμε, σαν μια απόπειρα επανεκκίνησης του ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου σε όλα τα θεσμικά αλλά και γενικότερα πεδία, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι παρότι παρέρχονται τα χρόνια και οι εποχές, τα ζητήματα ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών πηγαίνουν όλο και πιο πίσω και παρατηρούνται διαρκώς φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης και μονοπωλιακά φαινόμενα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και κυρίως του ίδιου του τύπου. Και επειδή αναφέρθηκες, να θυμίσω σε όσους μας ακούνε ότι ένα από τα λίγα θετικά σε σχέση με τα μέσα που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, παρότι σχετικά καθυστερημένα, αλλά τέλος πάντων είχε υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση τον περασμένο Ιούνιο, θα το θυμάσαι κι εσύ, για τα μέτρα υποστήριξης του τύπου που όλοι τα χαιρέτησαν. Mm-hmm. Άλλωστε αυτή η πρωτοβουλία είχε γίνει μετά από συζήτηση και ημερίδα που είχε διεξαχθεί με πρωτοβουλία της ΕΣΥΑ στα γραφεία της ΕΣΥΑ 2 χρόνια πριν, όπου είχαν έρθει όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, να το επισημάνω αυτό, και της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, και τότε του ποταμιού που υπήρχε, που είχαν όλοι εκφραστεί θετικά και υποστηρικτικά για μια πρωτοβουλία υποστήριξης των εφημερίδων, των πανελλαδικών εφημερίδων, βεβαίως βάζοντας και ζητήματα τακτοποίησης των φορολογικών ενημερωτήτων και ασφαλιστικών ενημερωτήτων, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές
καταστάσεις, όπως λέμε, μπαταξίδων και σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Άλλωστε, η τότε ρύθμιση προέβλεπε αυτό. Δυστυχώς, από το φθινόπωρο, ο κύριος Πέτσας αφαίρεσε αυτές τις δύο βασικές παραμέτρους κριτήρια για να διευκολύνει κάποιους. Αλλά δεν είναι εκεί το κύριο θέμα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει κρίση του έντυπου τύπου, όπως λέμε. Εμείς λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε και ως παράταξη και ως συνάδελφοι και με ανοιχτή συζήτηση στην όποια κριτική. Και είναι θεμητές οι απόψεις, αλλά είναι και άλλη πραγματικότητα. Χωρίς μέτρα υποστήριξης των εφημερίδων, όλο και περισσότερο θα θυραίνει η κατάσταση των εντύπων και ταυτόχρονα θα μειώνεται η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και η ίδια η ποιότητα της δημοκρατίας. Ναι. Πρέπει ο νέος άνθρωπος, οι συμπολίτες μας, να παρακολουθήσουν αυτή την κατάσταση και νομίζω θα υπάρξει σφοδρή αντίδραση και από την πλευρά της ΕΣΥΑ και της Ομοσπονδίας, αλλά και όλων μας, γιατί πραγματικά δεν πρέπει, το λέω κάπως εμφατικά, να παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου χωρίς να γίνουν τα μέτρα υποστήριξης, επειδή ακριβώς ο κύριος Πέτσας, στο όνομα του να ενισχύσει και το μακελιό, ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι στη Νέα Δημοκρατία και τη σημερινή κυβέρνηση, δεν τόλμησαν να καταλάβουν ότι δεν γίνεται. Δεν είναι εφημερίδα το μακελιό, είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Και μάλιστα, αν έχω σωστές πληροφορίες, νομίζω ότι είναι υποδιαγραφή και από την ΕΣΥΑ ο εκδότης, ο φερόμενος εκδότης, ο γνωστός. Καλά, δεν ξέρει κανένας αν είναι εκδότης, τι είναι ακριβώς, αν έχει αυτοφοράκια, είναι μια κατάσταση. Ναι, έχει διάφορες εκδοχές, αλλά το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμος δεν παρακολουθεί τα ζητήματα, δεν είναι ενήμερος και νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση που την ανέφερες αναλυτικά. Είναι καλό για τους συμπολίτες μας όσοι μπορέσουν να περάσουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε από τις 5 η ώρα και στην ιστοσελίδα της Αυγής αλλά και από το Left, εκτός από την κάλυψη που έχετε δώσει ήδη εσείς, να υπάρχει ένα live streaming. Το προσπαθούμε, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην μπορέσουν εκείνη την ώρα να είναι στην αίθουσα της ΕΣΥΑ, στον πρώτο όροφο. Αλλά ούτως ή άλλως η αφετηρία της συζήτησης και η συνέχεια των προσπαθειών των δικών μας και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες, θα δώσει έμφαση στη γενικότερη συζήτηση. Και όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι όποιος βλέπει τα ονόματα και τις συμμετοχές καταλαβαίνει ότι είναι μια ανοιχτή συζήτηση, μια πολύχρωμη παρεμβατική, ένας διάλογος από όλες τις πλευρές, να το πω έτσι, από όλες τις διαδρομές, πολιτικά μιλώντας, κοινωνικά και πολιτικά. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη θα αρχίσουμε να προσεγγίζουμε ζητήματα. Να πω ένα χαρακτηριστικό, επειδή ξέρουμε σε τι βαθμό εκφυλισμού έχει φτάσει η σύγχυση μεταξύ δημοσιογραφίας και διαφήμισης, παραδείγματος χάρη. Είναι και το θέμα το οποίο θα είναι το επίκεντρο της δικής σου παρέμβασης, Δημήτρη, ναι, δημοσιογραφία και εδώ διαφήμιση. Θέλω να εξηγήσω ότι εμείς καταλαβαίνουμε τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης για όλα τα μέσα, πολύ περισσότερο για τα ηλεκτρονικά, όχι μόνο για τις εφημερίδες. Δεν αποκόβουμε τις εφημερίδες από τα άλλα μέσα, αλλά πρωτίστως οι εφημερίδες παραμένουν ένα ζήτημα, όπως λέμε, πιο ευρύτερης ενημέρωσης. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η διαφήμιση να καθορίζει το περιεχόμενο άμεσα ή έμεσα της εκπομπής των σταθμών ή της ποιότητας της ενημέρωσης που έχουν οι εφημερίδες. Δεν μπορεί οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι να μην καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ανοίξει ένας νέος γύρος συζήτησης με βάση και τη δεοντολογία της ΕΣΥΑ και με τους διαφημιζόμενους και με τους διαφημιστές. Θα πάρουμε και τις πρωτοβουλίες αργότερα που να οδηγήσουν σε μια, ας το πούμε έτσι, αν είναι δυνατόν, συμφωνία αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων παραβίασης δεοντολογίας και υποτίμησης της δημοσιογραφικής δουλειάς. Ένα μόνο παράδειγμα να πω. Νομίζω είναι γνωστό το πώς ξεκίνησε η εμπορευματοποίηση διαφημιστικά της ενημέρωσης. Δυστυχώς πολλά καλά ή κακά ξεκινάνε από την υπερατλαντική μεγάλη χώρα, την Αμερική. Όταν στο Forbes ο τότε υπεύθυνος επέβαλε στο συντακτικό προσωπικό ουσιαστικά όλα τα κομμάτια να είναι προσαρμοσμένα στη διαφημιστική ανάγκη ή επιταγή και στη λογική εξυπηρέτησης, να το πω έτσι, των προϊόντων και των συμφερόντων μεγαλύτερων ή μικρότερων εταιριών. Το ζήτημα είναι και τα μέσα ενημέρωσης να μην υποκύπτουν και σε αυτήν την απέτηση που υπάρχει, ρητή ή υπόρρητη, από διαφημιζόμενους να μην ακουμπάνε θέματα που είναι στο πεδίο αρμοδιοτήτων της. Δηλαδή, στο πεδίο το εμπορικό πεδίο αυτών των επιχειρήσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ζητάνε και το ξέρουμε αυτό και βρήθη τέτοιων περιπτώσεων ο χώρος που τράπεζες, για παράδειγμα, λένε ότι παιδιά, μην ακουμπάτε πολύ τα θέματα τα τραπεζικά, γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις. Υπάρχει μια τέτοια λογοκρισία τελικά από τα ίδια τα μέσα στο εσωτερικό τους.
Και παλιότερα, νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί και τώρα αντιμετωπίζουμε τη νέα κλιμάκωση της έντασης με τη γειτονική χώρα εξ Ανατολών, στα ζητήματα των εξοπλισμών, να θυμίσω, ξέρουμε τι ρόλο παίξαν, παραδείγματος χάρη, οι εξοπλιστικές βιομηχανίες και οι μεσάζοντές τους και στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, σε σχέση με το πώς να προωθηθούν οι περιβόητες αγορές του αιώνα, στο όνομα της εξυπηρέτησης της άμυνας. Όχι ότι δεν υπάρχουν και ζητήματα άμυνας, αλλά υπενθυμίζω ότι, να το πω λίγο λαϊκά, έχουμε δύο πρώην υπουργούς άμυνας από το χώρο του Πασόκ, μάλιστα, οι οποίοι ο ένας είναι καταδικασμένος για τον Τζοχατζόπουλο, αναφέρομαι, και ο άλλος είναι υπόδικος ακόμη και τώρα, ο κ. Παντωνίου, για να φέρω ένα ακραίο παράδειγμα. Και δεν είναι μακρινά, δεν είχε πολύ παλιά αυτά τα παραδείγματα. Θυμόμαστε πρωτοσέλιδα. Όχι, κάτι προσπαθούν να τα σβήσουν όμως. Κάτι προσπαθούν να τα σβήσουν. Πρωτοσέλιδα που είχαν δημιουργήσει και πολιτικό πρόβλημα σε πολιτικά πρόσωπα που έλεγαν γιατί θέλει να μειώσει, ας πούμε, την αμυντική ικανότητα της χώρας, και φυσικά απλά διαφήμιζαν τους άλλους τους ανταγωνιστές των εξοπλιστικών συστημάτων. Υπάρχουν και ιστορικά παραδείγματα και από τον προηγούμενο αιώνα, ακόμα και την περίοδο του βενιζελισμού. Δεν θέλω να αναφερθώ σε διεθνότητες εμπειρίες. Πόσοι έμποροι όπλων πουλούσαν τότε, ακόμη και υποβρύχια που δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ. Μιλάω για την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μην το πάμε στην ιστορία. Ναι. Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα της διαφθοράς και της προβληματικής κατάστασης της διαφήμισης με τα μέσα. Να θυμίσω σε όλους που από το ραδιόφωνο το έχετε παίξει και την εφημερίδα κλπ. Αλλά κάποιοι έχουν αρχίσει πάλι να το ξεχνάνε και να το σβήνουν. Ήταν το σκάνδαλο με το Κελπνό. Που βεβαίως τότε είχε προκύψει και παραμένει σε εκκρεμότητα δικαστική. Αλλά οι ταχύτητες της δικαιοσύνης σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι μάλλον από το υπερπέραν. Ελπίζω να προκύψουν. Περιμένουμε ακόμα τι θα γίνει. Γιατί υπενθυμίζω είχαν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες και αποκαλύψεις ακόμα και στα πειθαρχικά συμβούλια της ΕΣΥΑ τότε. Για τα ζητήματα της απευθείας χρηματοδότησης μέσων ενημέρωσης, αλλά και προσώπων, δυστυχώς, και συναδέλφων. Αυτά θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει και ελπίζω σχετικά σύντομα, παρότι έχει ήδη κακοφορμήσει η ιστορία, να υπάρχει κάποια απάντηση και από τη δικαστική έρευνα. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά, νομίζω και ως παραδείγματα, είναι εμβληματικά για τους συμπολίτες μας, για να καταλάβουν ότι όταν δεν γίνεται μια ελεύθερη και διαλογική συζήτηση και διερεύνηση των γεγονότων απέναντι στον πολίτη, τότε κάνουμε άλλο πράγμα. Δεν κάνουμε ενημέρωση, δεν κάνουμε δημοσιογραφία. Κάνουμε απλά, πώς να το πω, εμπορική, καταναλωτική εξυπηρέτηση. Ακριβώς, και δημόσιες σχέσεις. Και ακριβώς αυτή η ακραία αντίθεση θα πρέπει να μας βρει ενωμένους, ασχέτως των πολιτικών πεπιθήσεων. Νομίζω είναι η ίδια αξιακή πλατφόρμα που μπορεί να ενώσει όσους συναδέλφους, παλαιότερους και νεότερους, θα αντέξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο στη χώρα μας, αν και έχει πάρει ακραία εκφυλιστικά φαινόμενα σε πολλά μέσα. Και να θυμίσω, επειδή πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν την εμπειρία, εγώ έχω δουλέψει και στην Ιταλία, αλλά και όποιος θα παρακολουθήσει, είναι εύκολο να τα διαπιστώσει αυτά, κάνοντας και μια μικρή έρευνα ή στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε, ιδιαίτερα αν ξέρει ξένες γλώσσες. Οι γειτονικές μας μεγάλες χώρες δεν έχουν τέτοια ζητήματα στην ακρότητα και στην ένταση που αντιμετωπίζουμε εμείς. Γιατί σε έναν βαθμό η κρίση δεν ήταν μόνο οικονομική, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλά ακούμπησε και όλες τις διαβαθμίσεις, ας το πούμε έτσι, τις αξιακές, τις κοινωνικές και τις ηθικές. Απόψε, ο δημοσιογράφης πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι διάφανος, πρέπει να είναι ανοιχτός στην κριτική και έτοιμος να διασταυρώσει και να παρουσιάσει την πραγματικότητα ασχέτως του υπόλοιπου σχολιασμού, που μπορεί να έχει τη μία προσέγγιση, την άλλη προσέγγιση, και ο ίδιος ο πολίτης θα αποφασίσει ποιος σχολιασμός ακουμπάει το νεύρο της ουσίας και δίνει διέξοδο στη δημοκρατία και στην πολυφωνία. Σήμερα λοιπόν στις 5 ώρα το απόγευμα ξεκινά η ημερίδα της συσπήρωσης δημοσιογράφων Δούριος Τύπος στην αίθουσα Γιώργιος Καρατζάς, στην ΕΣΥΑ, στην Ακαδημίας. Πρώτος όροφος, έτσι λοιπόν. Όσοι μπορέσουν λοιπόν από όσους μας ακούνε να περάσουν έστω και για μία ώρα, για δύο ώρες, να μπουν στην ιστοσελίδα της Αυγής και στο Left, να μπορέσουν να δούνε και περισσότερες πληροφορίες. Άλλωστε, έχετε κάνει και εσείς συνεντεύξεις αυτές τις ημέρες και συνεχίζετε με διάφορους από αυτούς που θα είναι ομιλητές. Και ελπίζω να τα πούμε από κοντά όλοι μας. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλές προσπάθειες στο φιλόξενο κόκκινο. Ο Δημήτρης Τούμπος, ο συνάδελφος, δίθενος σύμβουλος βεβαίως και στην Αυγή. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.